Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Tête-à-Tête, όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια, φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν κάτι σημαντικό να πούν και ανθρώπους οι οποίοι πρώτοι χάραξαν το δρόμο. Ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ο πρώτος Κύπριος καλλιτέχνης που έγινε γνωστός στον ελλαδικό χώρο. Και γι' αυτό το όνομα του παραμένει μέχρι σήμερα θρυλικό. Ο Μιχάλης Βιολάρης στο Tête-à-Tête. Καλησπέρα σας, κύριε Βιολάρη. Καλησπέρα. Συνειδητοποιήσατε ποτέ ότι υπήρξατε ο πρώτος Κύπριος διάσημος του ελλαδικού χώρου? Δεν είμαι σε αυτό το στυλ, γιατί όλα ήρθαν στην ώρα τους χωρίς να προκαλέσω κάτι. Ήρθαν όλα και είμαι ευτυχής διότι μου συνέβηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Οι μοίρες θέλησαν να περνάω καλά, γιατί ακόμα περνάω καλά. Ναι, όμως αυτό το παράσημο, ας πούμε, που μοιραία σας το έφερε η ζωή. Ναι. Πότε το αναγνωρίσατε ότι το έχετε? Όταν αποστασιοποιήθηκα, διότι όταν είσαι στη δράση, φεύγεις, ας πούμε, πας ένα μήνα στην Αυστραλία. Έρχεσαι, πας Νέα Υόρκη, πας στο Λονδίνο, πας... Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να καταλάβεις τι γίνεται, δεν έχεις επαφή με τον κόσμο για να το αρπάξεις αυτό το μήνυμα. Αυτό θα το αρπάξεις μετά από χρόνια, όταν έχεις μέρες, είσαι στο σπίτι σου, πας να πιεις έναν καφέ και, ή να φας, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο και βλέπεις την αγάπη των ανθρώπων που σε περικυκλώνει. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το παραμύθι της ζωής σας. Ήταν, πιστεύετε, θέμα τύχης να ασχοληθείτε επαγγελματικά με το τραγούδι, διότι γεννηθήκατε στην Κύπρο, στην Αγία Βαρβάρα. Αγία Βαρβάρα Λευκοσίας. Ήρθατε στην Αθήνα, λέω ήρθατε διότι κάνουμε το γύρισμα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα για σπουδές στη φιλοσοφική. Ναι. Κλασικά δηλαδή, φιλόλογος, να πάτε πίσω να διδάσκετε. Και ξαφνικά βρεθήκατε να κάνετε τεράστιες επιτυχίες, οι οποίες τότε συντάραξαν την Ελλάδα και παρέμειναν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Ναι. Πρέπει να πω όμως, δεν ήταν τυχαίο αυτό, γιατί ο πατέρας μου, ο παππούς μου, εξού και βιολάρης, ο πατέρας μου έπαιζε βιολί στην Αγία Βαρβάρα στους γάμους. Μαζί με τον παππού μας, τον Κυριάκο, ο οποίος έπαιζε λαούτο. Μικρός λοιπόν εγώ, 4-5 χρονών, με πέρναν μαζί τους και γινόταν ένα πράγμα μυστήριο για μένα, ένα παραμυθένιο πράγμα, όταν έβλεπα τον κόσμο εκεί να χορεύει, να παίζει βιολί ο πατέρας μου. Και αυτό ήταν η πρώτη επαφή που είχα με τη μουσική. Άρα, όταν λοιπόν άκουγα ένα τραγούδι από το μοναδικό ραδιόφωνο της Αγίας Βαρβάρας, με μπαταρία, ερχόμουν πίσω και έλεγα το τραγούδι αυτό. Ήσασταν ο μόνος που είχατε ραδιόφωνο, συσκευή δηλαδή? Δεν είχα ραδιόφωνο, αλλά πήγαινα με τα πόδια γύρω στα ένα χιλιόμετρο στο καφενείο και άκουγα το τραγούδι που προερχόταν από τον ελλαδικό χώρο. Μπορεί να ήταν Βέμπο, ήταν Μαριάννα Χατσοπούλου τότε, ήταν Καζαντζίδης, δημοτικά τραγούδια νησιώτικα. Αυτά περίπου ακούγαμε. Πηγαίνοντας πίσω, επαναλάβανα το τραγούδι αυτό στους γονείς μου. Είπανε λοιπόν να μου πάρουν ένα κορτεωνάκι μικρό, έτσι. Και μου πήραν ένα οργανάκι, ένα κορτεόν, το οποίο το έπαιζα πρακτικά. Ακολούθως είπαμε ότι είναι ανάγκη το παιδί να πάει σε μια πόλη για να σπουδάσει. Μιλάμε και για ποια εποχή? Με εποχή, εγώ είμαι του 44, επομένως γύρω στο 50 άρχισε να φαίνεται. Αγγλοκρατία δηλαδή. Ναι, ναι. Ακολούθως μου έτυχε, αρχίζει η τύχη τώρα εδώ, διότι η θέση του Μητροπολίτη Κητίου εχείρευσε, διότι πέθανε ο ένας ο Μητροπολίτης και χρειάστηκε να έρθει ο Μακάριος από τη Βοστόνη, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος χρήστη, ας πούμε, Μητροπολίτης Κητίου. Όμως ήθελε κάποιον να του διδάξει τη βυζαντινή μουσική. Ο πατέρας μου στην Αγία Βαρβάρα λοιπόν εδέχθη ένα μήνυμα από ένα συγγενή μας και του είπε: έρχεσαι στη Λάρνακα να διδάσκεις τον Μητροπολίτη Βυζαντινή μουσική? Λέει: ναι, είναι ευκαιρία να σπουδάσει και ο Μιχάλης μας στο 2. Και τελειώνοντας το δημοτικό στις δύο τελευταίες τάξεις, παρακολουθούσα και μαθήματα στο Εθνικό Οδείο Λάρνακας με εξεταστή τον Μανώλη Καλομύρη που ερχόταν μία φορά το χρόνο από την Αθήνα. Ερχόταν ο Καλομύρης? Βέβαια, και γνώρισα τον Μανώλη Καλομύρη στη Λάρνακα. Άρα είχα μια προδιάθεση. Έκανα τις σπουδές μου μέχρι το 61-62 που τελείωσα. Έφτασα σε μια ανωτέρα σχολή του Εθνικού Οδείου, πιάνο, σύνθεση,
τέλος πάντων σολφές, όλα αυτά. Και ερχόμενος στην Αθήνα πρωτοετής φιλοσοφικής, γράφτηκα και στο Εθνικό Οδείο, το κεντρικό Εθνικό Οδείο Αθηνών. Δηλαδή, εσείς, όντας έφηβος, ξεκινούσατε με τον πατέρα σας από την Αγία Βαρβάρα για τη Λάρνακα, ναι. Που τώρα εντάξει είναι μια απόσταση 20-25 τώρα, λεπτών, αλλά τότε ήταν φαντάζομαι. Ήταν ένα ταξίδι και είδα θάλασσα για πρώτη φορά στα 10 μου χρόνια. Και και δίδασκε ο πατέρας σας το Μακάριο Βυζαντινή μουσική και εσείς πηγαίνατε στο Δίο. Βέβαια. Άρα με τον Μακάριο γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε λοιπόν ένα παιδάκι, πού είναι το παιδί σου να το δούμε και λοιπά, πες μας ένα τραγούδι Μιχάλη και λοιπά. Ναι. Υπήρχε αυτή η γνωριμία. Όμως χείρευσε η θέση του Αρχιεπισκόπου και μετά από 1,5 χρόνο, το 51 νομίζω, έφυγε ο Μητροπολίτης Κητίου και έγινε Αρχιεπίσκοπος. Οπότε να υποθέσω ότι μετά ξαναβρεθήκατε με τον Μακάριο, όντας αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εσείς διάσημος τραγουδιστής. Ναι, όχι πολύ διάσημος, γιατί όταν έκανα τον πρώτο μου δίσκο, θεώρησα σκόπιμο να τον καθαγιάσω μέσω της επίσκεψής μου στο Προεδρικό Μέγαρο. Να τον ευλογήσει, που λέμε. Ναι. Λέει, και πήγα εκεί, χάρηκε πάρα πολύ, με θυμόταν από τη Λάρνακα, και χάρηκε πολύ που του πήγα το δίσκο το μεγάλο και του έκανα μια αφιέρωση, ας πούμε, τρέμοντας, ξέρεις, το χέρι μου όταν μου ζήτησε να του γράψω ένα αυτόγραφο. Δηλαδή, και ήταν ωραίο. Και μου είπε έτσι ένα ωραίο, μου είπε, θυμάμαι, μου λέει, την τραγουδίστρια της Νίκης, να πούμε τότε, που ήμουν φοιτητής και διάκονος. Τη Βέμπο. Ναι. Και του λέω, την άκουγα, Μακαριότατε. Ναι, μου λέει, και εγώ όταν έλεγε αυτά τα τραγούδια, τα στιβαρά, μου λέει, αυτά. Και τώρα σε θεωρώ εσένα ότι είσαι ένας άμυστος πρέσβης της Κύπρου στον κόσμο, μου είπε. Άρα χειροτονηθήκατε και εσείς από τον Μακάριο, ναι, ακριβώς. Ο πρέσβης της Κύπρου. Ναι, και το άμυστος πρέσβης της Κύπρου και το θεώρησα πολύ βαρύ αυτό το πράγμα. Όμως ήταν κάτι ωραίο για έναν μικρό, να πούμε, 20 χρονών, 22, πόσο ήμουνα τότε. Έρχεστε λοιπόν στην Αθήνα, πάτε στο Οδείο και ποια ήταν η κρίσιμη καμπή, η πιο σημαντική στιγμή που έβαλε στον δρόμο σας το τραγούδι και ξεκίνησε η καριέρα σας. Εγώ νομίζω ότι παράλληλα νοικιάσαμε ένα πιάνο για να παίζω. Πού μένατε Αθήνα ως φοιτητής? Στα πρώτα χρόνια στα Εξάρχεια. Και μάλιστα εκεί έχει φοβερές ιστορίες. Βαλτετσίου 46 ήταν το πρώτο μας σπίτι και δεν ντρέπομαι να πω ότι δεν είχε μπάνιο. Είχε τουαλέτα μεν, αλλά δεν είχε μπάνιο. Όμως φαντάζομαι τότε, και η τουαλέτα μου στην Αγία Βαρβάρα ήταν έξω από το σπίτι. Ακριβώς. Ναι. Και ενώ τώρα ήταν μέσα. Ήταν μέσα. Οπότε ναι, ήταν μια καλυτέρευση, ας πούμε, ναι, της ζωής μου. Οπότε είπαμε να τον νοικιάσουμε με τον Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος ήταν φίλος μου και είναι. Και αυτός έγραψε τους στίχους και εγώ τη μουσική. Λοιπόν, εκεί πήγαμε και. Συγκατοικούσατε δηλαδή. Συγκατοικούσαμε για να. Ήταν 300 δραχμές και πήραμε 150 το μήνα. Το μήνα. 150 δραχμές ο ένας το μήνα. Ναι. Δεν είχε μπάνιο. Οπότε παίρναμε 2 ευρώ και κάναμε κάθε Σάββατο μπάνιο, δεν ντρέπομαι να το πω. Και όταν έπεφτε το νερό της Λέσκης, της φοιτητικής Λέσκης, εκεί που είναι το Ακροπόλ το θέατρο, ήταν ένα πράγμα ζωγόνο το νερό που έπεφτε έτσι πάνω μας, ας πούμε, μία φορά τη βδομάδα. Όμως όταν είσαι μικρός, νομίζω, και όταν η Αθήνα του 62 δεν είχε πολλά αυτοκίνητα και δεν είχε καυσαέριο, μπορείς να ζήσεις με μία φορά μπάνιο τη βδομάδα. Δεν ντρέπομαι να το πω. Απλά σας το λέω γιατί δεν είχαμε χρήματα καλώς, να πάρουμε καλύτερο διαμέρισμα. Καλός φοιτητής. Μέτριος μπορώ να πω. Γιατί πάντα ασχολιόμουν και με τη μουσική, με το Οδείο. Ωραία. Και πότε μπήκαν τα πράγματα στον δρόμο τους? Μπαίνουν λοιπόν με την. Ποιος σας είδε, ποιος σας άκουσε? Με το άνοιγμα μιας μπουάτ της Σούλης Απάχ. Στην πλατεία Αμερικής που λεγόταν Ο Πεπίτο, ήταν το σκυλάκι του. Η οποία είναι Κύπρια της Αιγύπτου. Ναι, είναι νομίζω από πατέρα Αιγυπτιώτη και μητέρα Κυπρία. Ναι. Ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι πολύ καλά, όμως είναι μισοκυπρία. Πήγα τυχαίως εκεί το 1965 μαζί με τον Χριστόδουλο Πασιαρδή, ο οποίος δεν υπάρχει πια, είμαστε συμφοιτητές με τον Χριστόδουλο. Πήγαμε εκεί, ο Μιχάλης τραγουδάει, λέει, εκείνος μίλαγε ωραία, να πούμε, μιλάει, τραγουδάει. Και με προσέλαβε η Σούλης Απάχ να τραγουδάω με αμοιβή, μία μπριζόλα μοσχαρίσια και μία σαλάτα.
Και ήταν ευχάριστο, γιατί δεν ήταν εύκολο ο φοιτητής να φάει αυτά τα πράγματα. Είχατε πολλά αδέρφια? Τέσσερις είμαστε. Εκεί ήθελα να πω ότι με είδε ο Αντώνης ο Αντωνίου, ο οποίος δεν υπάρχει πια, από την Αλεξάνδρεια, φίλος του Δημήτρη Νικολαίδη και τη Σαμπάχ. Και μου λέει: εσύ κάνεις για την πλάκα. Πώς το ξέρεις? Μα εκεί, μου λέει, είναι το τραγούδι αυτό που λες εσύ εδώ. Γιατί έπαιζα πιάνο και τραγουδούσα. Με πάει λοιπόν, με οδηγεί κάποια στιγμή στην πλάκα και καταλήγουμε, αφού πήγαμε εκεί που τραγουδούσε ο Μαρίνος, ο Πουλόπουλος, πήγαμε, είδαμε το πρόγραμμα και καταλήξαμε στην Παράγκα. Η Παράγκα ήταν ένας χώρος 60 ατόμων, τραγουδούσε εκεί ατυχωματά και μου είπε: πες ένα τραγούδι. Και λέω: ένα κυπριακό. Είχα το θράσος να πω και ένα, σας πω και ένα τραγούδι που έγραψα. Και παίζω το Ούλα Χαλάλη σου εκεί, το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Και πολλοί νομίζουμε ότι είναι παραδοσιακό. Ναι. Έτσι αφέθηκε, δηλαδή δεν το διεκδίκησα εγώ ποτέ. Για λόγους, εντάξει, δεν χρειάζεται. Όμως, είναι δικό σας τραγούδι, όμως κατοχυρωμένο πάνω σας. Ναι, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι όμως, μια παρένθεση. Γιατί πιστεύετε οι γονείς σας? Μου είπατε ότι είσαι σε μια πολυμελής οικογένεια, σε ένα χωριό της Λευκωσίας. Γιατί δεν προσπάθησαν να σας αποτρέψουν, όπως ήταν το φυσιολογικό εκείνη την εποχή, ότι είμαι ο γιος μου, θα γίνει τραγουδιστής ή μουσικός κτλ. Ναι. Γιατί σας ενθάρρυναν και σας έδωσαν όλα αυτά τα εφόδια? Ο πατέρας μου ήξερε πολύ καλά την αγάπη που είχαμε όλοι για τη μουσική μέσα στο σπίτι. Και όμως μου έδωσε την συμβουλή ότι, κοίταξε, βγάλε το Πανεπιστήμιο καλού κακού, να έρθεις κάτω, να γίνεις ένας καθηγητής σε ένα γυμνάσιο και κάνε ό,τι θέλεις με τη μουσική, πάρε εγώ. Αυτό ήταν το ωραίο. Μάλιστα. Ναι. Πιο κοντά είσαστε με τον πατέρα ή την μητέρα? Πιο κοντά με τον πατέρα, που έπαιζε βιολί, εξακολουθούσε να μας διδάσκει πράγματα, πρακτικά δηλαδή, συγγνώμη, πρακτικά, πιο πολύ με τον πατέρα. Ωραία. Λέτε λοιπόν το Ούλα Χαλάλη σου πρώτη φορά. Τραγουδάω λοιπόν εκεί και με προσλαμβάνουν για να τραγουδώ κάθε Δευτέρα. Μετά άρεσε αυτή η παραξενιά το κυπριακό τραγούδι και μου είπανε να βγάλεις και κάνα δύο τραγούδια ακόμα και να έρχεσαι και την Πέμπτη. Η Κύπρος τότε ήταν της μόδας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Ήταν λίγο μετά την ανεξαρτησία. Και υπήρχε ένα ενδιαφέρον για την Κύπρο, ας πούμε, για τους Κυπρίους στην Ελλάδα. Ήταν μετά την ανεξαρτησία και, βέβαια, όταν πήγαινε καλά η Κύπρος και κάτι ήταν καλό, είμαστε κι εμείς καλοί. Όταν όμως κάτι υπήρχε πρόβλημα, ας πούμε, δεν είμαστε. Όμως πάντα εμένα, με το χαρακτήρα μου και με τον τρόπο με τον οποίο αγαπάω τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες, τον ελλαδικό χώρο, με τον τρόπο, με τα τραγούδια μου, η συμπεριφορά τους ήταν, τι να πω, ας πούμε, τεράστια αγάπη, τεράστια συμπαράσταση. Εκεί λοιπόν Ελλαδίτες ερχόντουσαν κυρίως, φοιτητές, οι οποίοι σήμερα είναι δικηγόροι, γιατροί, είναι βαρύγδουποι συνταξιούχοι. Είχατε και εμφανίσεις σε ταινίες, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εκεί λοιπόν ξεκίνησε και το θέμα ταινία. Ναι. Ταινία δεν ήμουν καθόλου ηθοποιός, εγώ έβγαλα το Πανεπιστήμιο, τελείωσα. Δεν έκανα καθόλου τίποτα μαθήματα, ας πούμε, αλλά όταν έλεγες δύο τραγούδια, ο σκηνοθέτης ή ο παραγωγός λέει: Μιχάλη, θα μας πεις και δύο λόγια. Λέγαμε και δύο λόγια. Μετά ο Μαυρομάτης, ο άντρας της Χωματά, παίρνει το σενάριο του Καμπανέλη, πάμε στην Άξο και γυρίζει το «Σκιές στην Άμμο». Μείναμε 1-2 μήνες στην Άξο και κάναμε το «Σκιές στην Άμμο» με μουσική του Γιάννη Σπανού, με σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, με στοιχεία δυνατά για να μπορεί να σταθεί ένα έργο. Και εκεί βγήκαν το «Μαυρομαλούσα κοπελιά», «Βάρκα χωρίς πανιά», τραγούδια του Σπανού και στίχους του Κώστα Κοντούλα. Και βρεθήκαμε να λέμε και λόγια, να λέμε και πράγματα. Πότε νιώσατε ότι τα καταφέρατε? Γιατί στην αρχή μου είπατε ότι χαρήκατε για μια μπριζόλα και μια σαλατάρα. Βέβαια. Είχατε το βιοποριστικό, την αγωνία του βιοπορισμού. Ναι. Πότε καταλάβατε ότι έχετε ξεχωρίσει, ότι πάνε καλά τα πράγματα? Όταν λοιπόν ήμουνα στο τέταρτο και χρωστούσα 4 μαθήματα στη φιλοσοφική, λέω να δω πώς θα πάει η Μπουάτ Παράγκα και μετέπειτα 1-2 χρόνια και βλέπουμε για το πτυχίο. Εκεί λοιπόν, όταν πήγε καλά, γιατί μου δώσανε 7 μέρες τη βδομάδα και Σάββατο και Κυριακή κάναμε 2 προγράμματα, έπαιρνα 100 δραχμές την ημέρα, που σημαίνει 700 δραχμές τη βδομάδα, τότε έπαιρνες ένα διάρρη στους αμπελοκήπους γύρω στις 80-90 χιλιάδες δραχμές. Άρα ήμουν πλούσιος. Μπορούσα να τρώω ό,τι θέλω. Άρχισα πλέον να λέω να το πάρω μετά το πτυχίο.
να δω τι γίνεται. Και άρχισε πλέον η ζωή μου να ανοίγει σε θέμα γνωριμιών. Με γνωρίζει ο Σπανός και μου δίνει τα άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Με βάζει μέσα στο team της ομάδας αυτής, με χωματά, με αστεριάδη. Το νέο κύμα. Ναι, ναι. Και χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τη φωνή μου και τα άσπρα καράβια γίνανε επιτυχία. Ο Σπανός χάρηκε και μου έδωσε δικά μου τραγούδια το 68 και ήμουν πολύ τυχερός που ο δίσκος μου κυκλοφόρησε με τραγούδια ενός συνθέτη της Ολκής, του Γιάννη Σπανού. Εκεί μέσα, λέω, κύριε Πατσιφά, διευθυντής της εταιρείας Λύρα, μπορώ να βάλω και ένα κυπριακό. Μου λέει, καλό είναι, καλό είναι. Του λέω, το έγραψα εγώ, του λέω, πιστεύω ότι θα αρέσει. Βάλε άλλο ένα, δύο να βάλουμε. Και βάζω το Ούλα Χαλάλη σου και δεν είχα άλλο με στίχο και έβαλα ένα οργανικό, τέλος πάντων. Και υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρεσε, άρχισα να γίνομαι γνωστός και γύρω-γύρω από την πλάκα. Οι φοιτητές με αγκαλιάσανε και την επόμενη χρονιά μου λέει, επιβάλλεται να βάλεις και άλλα τραγούδια, και άρχισα. Χαλάλη σου, έλα να σμίξουμε ενταθκιό, μια λεμεσανή, αρκή και πέθανα, είναι ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να μην έγινε σουξέ, ας πούμε, στον ελλαδικό χώρο, αλλά έγινε στην Κύπρο. Τα ριάλια. Προχωράμε λοιπόν και βάζω διάφορα τραγούδια, όπου κάποια στιγμή διασκευάζω το 71, τα ριάλια και την τηλυκότησα. Κάνω μια διασκευή, γιατί αφού ζούσα εγώ στην Αθήνα, ένιωθα ότι έλειπαν κάποια πράγματα. Και έπρεπε να αφαιρεθούν κάποια άλλα για να μπορεί να γίνει το τραγούδι κατανοητό. Γιατί είχα βρει τον Αχιλλέα Λιμπουρίδη, πρέπει να πούμε, στην Ελλάδα, ο οποίος όμως δεν ζούσε εδώ. Ζούσε στη Λευκωσία, ένας φανταστικός άνθρωπος, μιλούσε κυπριακά εδώ, τα οποία ήταν τόσο βαθιά που δεν τον καταλάβαιναν ούτε οι Κύπροι. Ήταν πολύ ωραίος ο Αχιλλέας. Το γνώρισα λοιπόν και είδα ότι έγραφε πολύ βαριά κυπριακά. Και εγώ ήθελα να γίνουν κατανοητά. Και έτσι έκανα μια διασκευή, τα ριάλια και την τηλυκότησα, όπου την επόμενη χρονιά πλέον άρχισε να γίνεται ένα πανδαιμόνιο με κάποια παράξενα τραγούδια που τραγουδάει ο Βιολάρης, ένας Κύπριος που πάμε να το δούμε. Όλα άρχισαν πλέον να γίνονται πολύ ήσασταν γνωστά. Φαινόμενο, ήσασταν της μόδας. Ήσασταν, ναι, έγινε. Είχατε το δικό σας ξεχωριστό στίγμα. Πολύ ξεχωριστό όμως. Ναι. Και παράξενο. Και μιλάμε τότε μια εποχή που ξεκινούσαν και φαντάζομαι συνεργαστήκατε και είχατε παράλληλους δρόμους. Ο Πάριος, ο Νταλάρας, η Χαρούλα. Βρήκα τον Πάριο στην πλάκα να τραγουδάει σε μία μπουάτ και μετά να πηγαίνει και στην άλλη, γιατί κακά τα ψέματα όλοι μας μπράζαμε στο ίδιο καζάνι. Mm. Θέλαμε δύο. Βρήκα τον Μητροπάνο να πηγαίνει σε τρεις μπουάτ για να πάρει ένα μεροκαματάκι από τις τρεις. Βρήκα τον Πουλόπουλο, ο οποίος ήταν ήδη καθιερωμένος. Και ο Γιώργος ήταν στα σκαλοπάτια της Μνησικλέους, όπου μαζί με τον Μιτσάκη ήταν σε έναν άλλο δρόμο. Ενώ εμείς είμαστε στο δρόμο που χάραξαν οι μπουάτ, δηλαδή λίγο Λύρα, λίγο Νέο Κύμα, λέγαμε τις επιτυχίες μας, ενώ ο Μιτσάκης είχε τη γνώμη ότι εδώ θα τραγουδάμε λαϊκά τραγούδια. Και πράγματι, πρώτος δάσκαλος του Γιώργου ήταν ο Μιτσάκης. Με τον Γιώργο κάναμε πολύ παρέα. Με όλους αυτούς κάναμε, βέβαια. Ναι. Πολύ παρέα. Ζούσατε τη ζωή του καθιερωμένου τραγουδιστή, νιώθατε ότι ήσασταν φίρμα, δηλαδή αγοράσατε το σπίτι στους Αμπελόκηπους, αγοράσατε ένα αυτοκίνητο, βοηθούσατε τους γονείς σας στην Κύπρο. Πώς ήταν το lifestyle? Από το 1972 και μετά, ναι, άρχισα πλέον να έχω δικά μου χρήματα και το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν μια επιθυμία που είχα, γιατί ως φοιτητής μετά από τα Εξάρχεια πήρα την υποτροφία και πήγα στην Κηφισιά και μείναμε σε ένα οικοτροφείο και είπα, μόλις πάρω κάποια λεφτά όταν θα γίνω φιλόλογος, θα πάρω ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά. Τα χρήματα τα πήρα πριν να γίνω φιλόλογος, τέλος πάντων, το έκανα λίγο αργότερα αυτό, και μάζεψα κάποια λεφτά και έδωσα προκαταβολή και πήρα ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά. Και έτσι πλέον είχα ένα κεραμίδι που λέμε από πάνω μου. Το πτυχίο το πήρατε? Αργότερα λοιπόν, όταν είπα ότι έφυγε η ανασφάλεια και ακολουθώ το τραγούδι, λέω, δεν πάω να πάρω το πτυχίο για να νιώθω και να νιώθουν οι γονείς μου ότι ο γιος τους τελείωσε και μια σχολή που δεν θα τη χρησιμοποιήσω, αλλά μπορεί, ας πούμε, κάποια στιγμή να χρειαστεί. Παίρνω το πτυχίο αργά και με διορίζουν το 80 στη Λιβαδιά. Πήρα και διορισμό και πήγα στη Λιβαδιά
Και ορκίστηκα ότι θα είμαι καλός φιλόλογος και λοιπά. Ορκίζεσαι εκεί. Και? Και μετά λέω τώρα γιατί ορκίστηκα, ας πούμε, αφού είναι μακριά η Λιβαδιά και δουλεύω κιόλας. Οπότε πήρα ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο και λέω, Μιχάλης Γιολάρη, λέω, θέλω να πω στον κάτι στον κύριο Υπουργό. Τότε ήταν ο Κοντογιαννόπουλος, ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, Υπουργός Παιδείας. Επί Καραμανλή ακόμη δηλαδή, ήταν επιράλλη. Λοιπόν, και με καλεί, έλα το Σάββατο, πάω το Σάββατο, λέει, τι θες Μιχάλη, λέω, με διορίσατε Λιβαδιά. Μπορεί να με φέρετε λίγο πιο κοντά. Έλα το Σάββατο να σου πω. Πάω το άλλο Σάββατο και μου λέει ότι θα είσαι εδώ στον 7ο όροφο να είσαι, ασχολείσαι με τον κύριο Λιγνάδη, τον μεγάλο Λιγνάδη, τον φιλόλογο και κριτικό θεάτρου. Τον πατέρα του Λιγνάδη. Ναι. Έτσι. Και ένα χρόνο λοιπόν στο γραφείο του Λιγνάδη, δίπλα από το γραφείο του Κοντογιαννόπουλου και αν χρειαζόταν, κάναμε και καμία συναυλία. Βάλατε το μέσο σας, κύριε Γιολάρη. Η απορριβία μια χαρά σας έφερε. Δεν το ήθελα έτσι. Εγώ το ήθελα σε γυμνάσιο να με βάλει, αλλά εκείνος το θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να ήμουν δίπλα. Και πράγματι μου άρεσε. Ξοδεύατε λεφτά, ήσασταν σπάταλος ή ήσασταν πάντα συγκρατημένος τις καλές εποχές. Πρέπει να πω όμως ότι στις μπουάτ δεν παίρνεις πολλά χρήματα, ούτε πινακίδες έχει έξω. Μια ομάδα από εμάς, η Χωματάη, η Κουμιώτη, η Αστεριάδη, ο Λάκης Παπάς κυρίως, ο Ζωγράφος. Όλοι εμείς, η ομάδα αυτή, δεν πήρε ποτέ τις λεφτά. Εκτός από την Κομιώτη και εμένα και τον Πουλόπουλο κυρίως, όπου ο Πουλόπουλος φεύγοντας νωρίς από την Πλάκα, πήγε σε μαγαζιά λαϊκά και πήρε χρήματα. Η Ρένα η Κομιώτη πήγε στα μαγαζιά αυτά και πήρε χρήματα. Εγώ λίγο πήγα με τον Στράτο Διονυσίου, λίγο πήγα με τον Πάνο Γαβαλά, πήρα κάποια χρήματα. Δεν έχω κανένα παράπονο, όμως πολύ γρήγορα επανήλθα στις μπουάτ, στους μικρούς χώρους, στις μουσικές σκηνές μετέπειτα και τα χρήματα δεν ήταν αυτά που θα μπορούσε να πάρει ένας καλλιτέχνης που πήγε στα μεγάλα μαγαζιά όπως ο Πάριος, όπως ο Μητροπάνος, όπως ο Νταλάρας. Πότε νιώσατε ότι οι γονείς σας ήταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και περήφανοι με αυτό που κάνετε? Αυτό ερχόταν σιγά σιγά σταδιακά, όταν ακούγανε στο ραδιόφωνο της Κύπρου, το μοναδικό στο ΡΙΚ, ακούγανε πούμε, τα τραγούδια που είχα γράψει και έλεγε ο εκφωνητής, αυτό το έγραψε ο Μιχάλης Γιολάρης, του οποίου ο πατέρας είναι στη Λάρνακα και είναι ψάλτης. Ήσασταν ο εθνικός στάρ της Κύπρου. Και την εποχή εκείνη δεν είχε πολλούς τραγουδιστές. Όχι, ναι. Δεν είχε άλλο Κύπρο τραγουδιστή. Ήταν ο Δώρος ο Γεωργιάδης, ο οποίος ακόμη δεν ήρθε στον ελλαδικό χώρο. Το 80 έσκασε ο Γεωργιάδης. Ναι. Η Άννα η Βύση ήρθε σε μένα, ήρθε με τη μητέρα της και μας είπε το 70, ας μην πούμε πόσο χρόνο ήταν, ήταν μικρή. Το λέει, 15-16 χρονών. Ναι. Το 70 λοιπόν ήταν 14 ετών. Και ήρθε με τη μητέρα της για να μας παρακαλέσει να τη βάλουμε στις συναυλίες που έκανα εκεί. Ο Κοτσόνης ήταν ο διευθυντής ορχήστρας της δικής μου που έκανα, ας πούμε. Οπότε την άκουσε, πήγε ο πατέρας μου και την πήρε σε ένα αντρικό ποδήλατο και την έβαλε πίσω και την έφερε. Στην Αθηνά? Την έφερε σπίτι μας στη Λάρνακα για να την Λάρνακα ακούσουμε. Α, την έβαλε πάνω στο ποδήλατο ο πατέρας. Στο ποδήλατο το αντρικό. Την έφερε λοιπόν. Και χαρήκαμε πολύ που ένα παιδάκι, έτσι, 14 χρονών, ένα κοριτσάκι αύγατο, έτσι, ασχημάτιστο ακόμη, είχε μια φωνή που θα πρέπει να πω ότι και εμείς να μην τη βάζαμε και εγώ να μην την έβαζα στις 20 συναυλίες που κάναμε, θα γινόταν, έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί πήγαινε μπροστά η φωνή της, πήγαινε μπροστά αυτό που έκανε. Δεν θεωρώ ότι εγώ τη βοήθησα, όμως προς τιμήν της αναφέρει στις διάφορες εμφανίσεις που κάνει, ότι εγώ ξεκίνησα έτσι και έτσι. Και, όταν, και αυτό μου αρέσει. Όταν βρισκόσαστε με την Άννα Βύση αυτό το καιρό, ή βρισκόσαστε τα τελευταία χρόνια, που είναι πια μια μεγάλη στάρ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη Κυπρία στάρ στον ελλαδικό χώρο. Μεγάλη στάρ. Χρονικά όμως είναι η δεύτερη μετά από εσάς σε καριέρα, ας πούμε. Πώς είναι μαζί σας? Είναι σαν να είμαστε στην Κύπρο, σαν να είμαστε μία παρέα, σαν να είμαστε συγγενείς, σαν να είμαστε... Είναι πολύ διαχειτική με μας, γιατί γνωρίζει τον πατέρα. Ο πατέρας μου πήρε το πρώτο του βιολί όταν ήρθε στη Λάρνακα, γιατί χάλασε το παλιό της Αγίας Βαρβάρας, από τον Βύση, ο οποίος ήταν ο παππούς της, ο οποίος έπαιζε βιολί.
Ήταν μουσικός ο παππούς της. Και την αναλάβατε, ας πούμε, ήταν υπό την προστασία σας στις μπουάτ και... Όχι, όχι, όχι. Όταν ήρθε η Άννα, μικρή, ήταν στο γυμνάσιο του ψυχικού για να βγάλει το γυμνάσιο. Ναι. Κάποια στιγμή τη φέρνει η μαμά της στη Λύρα, όμως τη γνωρίζει ο Γιώργος Ονταλάρας και κάνουν μία σχέση, είναι μία σχέση. Είναι όπου... γνωστή η σχέση, ναι, ναι, είναι γνωστή, ναι, ναι, ναι. Οπότε τη βοηθάει ο Γιώργος με μεγαλύτερη πείρα και όταν χρειάστηκε έκανε τα 18 λιανοτράγουδα της Πικρής Πατρίδας με ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Του Θοδωράκη αυτό του που Θοδωράκη ήταν... και με αυτό την Αλεξίου το CD, ας πούμε, ναι, ναι, το έχω και ο Γιώργος, η Άννα κάνει πρώτη φωνή και τη βοηθάει ο Γιώργος κάνοντας τη δεύτερη. Γιατί ήταν η δική του η κοπέλα του, ας πούμε. Έτσι λοιπόν της γνώρισε μετέπειτα τον Κουγιουμζή, όπου κάνει τραγούδια Κουγιουμζή, αλλά είχε ήδη μια περιουσία που θεωρώ ότι ο Δώρος ο Γεωργιάδης της έδωσε, ας κάνουμε απόψε μια αρχή, το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και της έδωσε μια σιγουριά να πατάει σταθερά. Ναι, και τα τραγούδια του Κουγιουμτζή, τα χρόνια της υπομονής. Τα χρόνια της υπομονής. Το Αχ Περιστέρι μου. Έτσι, δηλαδή όλα αυτά συνιστούν μια πορεία της Άννας Βύση, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή και ποιοτική. Και μετά. Η αντίδραση μου εμένα, που διαφωνούμε με την Άννα, και όμως διαφωνούμε σε εισαγωγικά τώρα, ας πούμε, αλλά εγώ το λέω. Λέτε φιλικά, δηλαδή. Εγώ το λέω, ας πούμε. Να. Εγώ θέλω να, θα ήθελα να την έβλεπα, ας πούμε, τώρα, που είναι μικρή σε σχέση με τις άλλες κυρίες, οι οποίες σιγά σιγά λόγω ηλικίας φεύγουν, έτσι. Ποιες εννοείται, και δηλαδή. Θέλω να πω, ας πούμε, Μαρινέλα, Μοσχολιού που έφυγε, ναι. Αλεξίου, έτσι. Με την Αλεξίου πάνω κάτω κοντά είναι. Ναι, ναι, αλλά ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή, ηλικιακά εννοώ. Ναι, θα μπορούσε η Άννα η Βύση να ήταν σε μια ηλικία που είναι ακόμα καλή και έχει να δώσει, και με την φυγή των άλλων κυριών θα ήταν μια κυρία, ας πούμε, του ελληνικού τραγουδιού, του κλασικού, αυτού που άρχισε. Ενώ τώρα τι είναι. Όμως, αυτό το τραγούδι που κάνει, εγώ νομίζω ότι της αρέσει και το κάνει. Άρα, γιατί να διαφωνώ εγώ. Εγώ διαφωνώ όμως για μένα, δεν να. Διαφωνώ για την Άννα. Να. Εγώ νομίζω ότι το φόρεμα που φοράει με τα τραγούδια αυτά και η στάρ που τη βλέπω και το κάνει με τέτοιον τρόπο τόσο καλά, γι' αυτό και η φαν, ας πούμε, και στην Κύπρο και εδώ και όπου πάει, την θέλουμε αυτό το τραγούδι. Άσχετα αν εγώ την ήθελα, ας κάνουμε απόψε μια αρχή, η Κουγιουμζή ή τα 18 λιανοτράγουδα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Είναι προσωπική μου άποψη αυτή. Τελικά τι γίνεται με τους Κύπριους, κύριε Βιολάρη? Εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα, υπάρχει αυτή η ατάκα, είναι το νερό που πίνετε. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε, γιατί οι Κύπροι τραγουδιστές κάνουν καριέρα στην Ελλάδα και διαπρέπουν και έχουμε τόσους πολλούς. Έχω μια άποψη η οποία λέει ότι όταν ξεκινάς από την Κύπρο, η οποία δεν έχει υπόγεια, άρα δεν έχει στέρηση. Η Κύπρος δεν έχω δει ποτέ μου υπόγειο. Άρα λοιπόν χτίζουμε τα σπίτια μας χωρίς να έχουμε ανάγκη να πάμε κάτω. Ναι. Άρα έχουμε χρήματα και αν δεν έχουμε, αν δεν έχουν οι γονείς μας, πάνε να βρούνε σπίτια για να μας στείλουν στο Yale, για να μας στείλουν στο Harvard, στα πανεπιστήμια, και να μας στείλουν και μετά την Αλέξη, ας πούμε, η οποία άνοιξε το δρόμο για τα πανεπιστήμια της Αμερικής στο Berkeley. Έχουμε πολλούς φίλους και συμπατριώτες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν τελειώσει το Berkeley. Έτσι, πολλά νέα παιδιά. Άρα θέλω να πω για τους Ελλαδίτες που μας λένε καμιά φορά τι έχετε εσείς αυτό που είπατε. Έχουν γνώσεις τα παιδιά. Έχουν σπουδές τα παιδιά. Είχαν διάσταση τα παιδιά και βγήκαν από το φυτώριο της διάστασης 2-3 παιδιά τα οποία σήμερα διαπρέπουν εδώ, στη σοβαρή, στην καλή μουσική. Για ποιους μιλάτε? Μιλάμε, ας πούμε, για τη Δέσποινα Ολυμπίου. Μιλάμε για τον Δώρο. Το Δημοσθένους. Το Δημοσθένους. Άρα, στην Κύπρο υπάρχουν φυτώρια που το 70 όταν πήγα στην Κύπρο για συναυλίες δεν βρίσκαμε κιθάρα, δεν βρίσκαμε drums να βάλουμε. Η Μοσχολιού που προηγήθηκε μου και με είχε στη συναυλία της, ψάχναμε έναν τραμίστα και δεν βρίσκαμε. Κύριε Βιολάρη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτα-τέτ με τον Μιχάλη Βιολάρη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέτα-τέτ με τον κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Κύριε Βιολάρη,
Μας είπατε πριν ότι ο πατέρας σας είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Μακάριο, γιατί ναι. του δίδασκε βυζαντινή μουσική και εσείς τον γνωρίσατε μικρός τον Μακάριο. Τα έφερε όμως έτσι η τύχη να γίνετε πρώτο όνομα στην Ελλάδα τον καιρό της δικτατορίας. Ναι, ναι. Αυτό σας δημιουργούσε έτσι λίγο μια πάλι μέσα σας, μια εσωτερική πάλι, μια ναι. ενοχή. Υπήρχε μια ανασφάλεια, μια ενοχή οπωσδήποτε για τον καθένα. Και μάλιστα το 1967, τον Γενάρη περίπου, Φλεβάρη, ξεκινήσαμε, γιατί τότε με πήγε ο Αντώνης ο Αντωνίου στην Παράγκα και μετά από 2 μήνες έκλεισε το μαγαζί. Και βρέθηκα με μια ανηλυμένη υποχρέωση από την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, να πούμε, να πάμε μερικοί Κύπροι στο Ισραήλ για να παίξουμε τραγούδια. Ήταν ένα The Spring Festival of Israel, ας πούμε. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί, πριν τη δικτατορία, πήρα άδεια από το μαγαζί και μετά τελειώνοντας την εκδήλωση ήρθαμε στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, όπου έμεινε το αεροπλάνο εκεί. Έμεινε εκεί και ο πιλότος λέει, παιδιά, να μείνουμε λίγο, να μάθουμε τι έγινε, γιατί έκλεισε το αεροδρόμιο των Αθηνών. Μείναμε λίγο εκεί πέρα, μετά μας είπανε όσοι είναι από την Κύπρο να πάνε σπίτια τους, γιατί έγινε δικτατορία στην Ελλάδα. Κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνουν τα πάντα κλπ. Να κατέβετε δηλαδή στην Κύπρο. Ναι, μένω στην Κύπρο για μερικές μέρες κλπ. Ανοίγει το αεροδρόμιο, έρχομαι εδώ και ξεκινάμε στην Παράγκα πάλι, όπου η δικτατορία ξεκίνησε με την έννοια ότι δεν μπορούσε να κάνεις ό,τι ήθελες. Η λογοκρισία ήταν τεράστια όσον αφορά την εταιρεία που γράφαμε τα τραγούδια. Και μια φορά ξεκινάω να γράφω για τον Αυξεντίου πάνω στο Τζι Κουταβουνά, ένας αντάρτης πολεμά. Και τον δώσαμε στη λογοκρισία, στη Ζαλοκώστα εκεί πέρα ήταν το Υπουργείο αυτό που ασχολιόταν με την... Και το επιστρέψαν πίσω και λέει το Λεβέντης απορρίπτεται, λέει, να βάλεις ένας Λεβέντης. Και υπάρχει... Το Αντάρτης. Ναι, το Αντάρτης δεν το θέλανε. Γιατί παρέπεμπε στο συμμορήτο πόλεμο, στο ρεφίλιο πόλεμο, ας σίγουρα, πούμε. Σίγουρα, ναι. Λοιπόν, και υπάρχει εκδοχή που η πρώτη, ας πούμε, έκδοση του δίσκου αυτού είναι ένας Λεβέντης πολεμά. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Για όλο τον κόσμο. Ναι, πούμε, και... θέλω να πω, μέσα σας, νιώθατε ότι η ζωή σας ήταν στην Αθήνα, ήσασταν πρώτο όνομα στην Αθήνα, κερδίζατε καλά λεφτά στην Αθήνα, αλλά ήταν μια κοινωνία που δεν ήταν ελεύθερη. Ναι, ήταν μια κοινωνία που, βέβαια, εγώ μικρός ακόμη, δεν είχα την αίσθηση του ότι δεν ήμουν παντρεμένος, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, με αποτέλεσμα αυτό το ανέμελο να υπάρχει στη ζωή μου. Όμως, ήταν μια δύσκολη εποχή, όπου και για μας δεν ήταν εύκολο να κινηθείς, να κάνεις πράγματα που ήθελες. Ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο. Παντρευτήκατε ποτέ? Δεν παντρεύτηκα ποτέ. Όλες οι γυναίκες που συμβίωσα, μετά από 2,5 χρόνια φεύγανε, γιατί δεν τις παντρευόμουν. Στα 2,5 χρόνια, ναι, έχω καταλάβει ότι είναι 2 χρόνια και μετά το μισό χρόνο πάνε για ασφάλεια και άμα δεν... το γίνει, φεύγουν. Και γιατί δεν παντρευόσασταν λοιπόν στα 2,5 χρόνια? Νομίζω ότι δεν προλαβαίνει να σκεφτείς σοβαρά για τη ζωή σου. Χώρια που όταν είσαι τραγουδιστής και υπάρχει μια επιτυχία, καβαλάς το καλάμι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι καβάλισα χοντρό καλάμι, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι μου, ας πω. Δηλαδή πού το καταλάβατε αυτό? Το καταλάβα διότι έκανα πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, δεν ήμουν έτσι εγώ, ας πούμε, από ένα χωριό τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε την πρώτη μου γυναίκα που έμεινα μαζί της, ας πούμε, 9 χρόνια, έπρεπε να παντρευτώ, ας πούμε. Αλλά όταν καλείσαι να φύγεις για την Αυστραλία, να μείνεις ένα μήνα, έρχεσαι, φεύγεις για την Αμερική άλλο ένα μήνα, μετά πας από εδώ, μετά είναι τα μαγαζιά από εδώ, από εκεί, μετά υπάρχει μια πληθώρα προσέλευσης του ωραίου φίλου, το οποίο δεν έρχεται για τον Μιχάλη, έρχεται για αυτόν που... Για το Βιολάρι. Το Βιολάρι. Εμένα, ας πούμε, με έκανε όλη αυτή η προσέλευση να καβαλήσω καλάμι και να βλέπω όλα τα πράγματα περιστασιακά και όχι σοβαρά. Αυτό και είναι. Σε άλλους τομείς θεωρείτε ότι καβαλήσατε καλάμι? Δηλαδή, πιάσατε τον εαυτό σας να έχει συμπεριφερθεί σκάρτα, ας πούμε, σε φίλους, σε συγγενείς, σε γνωστούς? Απλά δεν τους έβλεπα. Ας πούμε, δεν έβλεπα τα αδέρφια μου. Τον αδερφό μου που έχουμε επαφή, τον Κώστα. Δεν έβλεπα τον Βασίλη, ο οποίος ασχολιόταν και με τη μουσική. Δεν πήγαινα συχνά στην Κύπρο να δω τους γονείς μου, να μείνω, ας πούμε, εκεί. Ήταν τέτοια η ζωή, που στο κάτω-κάτω εγώ δεν ήμουνα
και λαϊκός τραγουδιστής που θα είχα μεγαλύτερη. Αλλά η συμπάθεια που μας είχαν, η παρέα μας ήταν τα τζαμπαράκια, ο Γερολυμάτος, ο Γιώργος ο Νταλάρας. Με τον Νταλάρα πήγαμε μαζί στην Νότια Αφρική με ένα μπουζούκι, τον Άγγελο τον Χατζηπαυλή που είναι τώρα δικηγόρος κλπ. Είχαμε μια προσέλευση όλοι μας, χαρούμενη μια προσέλευση του γυναικείου και καβαλίζαμε καλά με όλοι. Οι γονείς σας και ειδικά η μητέρα σας δεν παραπονιόταν γι' αυτό το... Η μητέρα μου ήταν πάντα με την άποψη, ο γιος μας ο Μιχάλης, ο μεγάλος μας, είναι να παντρευτείς ρε Μιχάλη ή να μπορεί να κάνουμε. Πότε να παντρευτείς, να μας φέρεις και εμάς κανέναν γονάκι. Όλη αυτή, όλο το μαράζι ήταν της μητέρας μου. Ενώ ο πατέρας μου δεν είχε αυτή την πρεμόνα. Ας τον να κάνει ό,τι θέλει, τη λέει. Ο πατέρας το καταλάβαμε, ήταν πιο φιλελεύθερος. Ναι, ήτανε βέβαια. Ναι. Και το μετανιώσατε που σήμερα, ας πούμε, δεν έχετε μία σύντροφο ζωής και που δεν έχετε παιδιά. Έχω σύντροφο, αλλά το μόνο που μου λείπει είναι μια κόρη, ας πούμε. Ήθελα και κόρη. Θέλετε κόρη. Ναι. Θα ήθελα να πηγαίνω έξω και να είμαι με την κόρη μου, ας πούμε. Από εδώ η κόρη μου, ας πούμε. Θα ήθελα να ερχόταν να με έβλεπε, ας πούμε, τώρα. Μια μεγάλη κόρη. Και όταν λέτε έχετε σύντροφο, είναι μια σχέση χρόνων. Έχω μια σχέση τώρα, 2 χρόνια, που μου αρέσει, ας πούμε. Είναι μείναν 6 μήνες, δηλαδή. Έμειναν 6 μήνες. Γιατί μου πάτε στα 2,5 φεύγουνε. Να σας πω όμως τώρα, είναι αργά για να μιλήσουμε για γάμους και ιστορίες, γιατί είμαι πολύ μεγάλος. Γιατί αν η γυναίκα το θέλει, εδώ Βουτσάς παντρεύεται. Ναι. Αλλά εμένα, ας πούμε, δεν παντρεύτηκε. Μου αρέσει. Ναι, παντρεύτηκε. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω ότι... Το θεωρείτε γραφικό? Όχι, δεν το θεωρώ γραφικό, αλλά λέω ότι τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, όταν είσαι... Εγώ είμαι 70 και, το λέω γενικά, 70 πλάς. Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, δηλαδή, να έχεις μια σχέση ωραία με μια γυναίκα που είναι μικρότερη σου κατά πολλά χρόνια. Είναι μικρότερη η σύντροφός σας? Ναι, είναι μικρότερη. Δηλαδή? Ήταν 35 όταν γνωριστήκαμε και τώρα είναι 36. Και πώς τα φέρνετε βόλτα? Δύσκολα. Δύσκολα. Δηλαδή δύσκολα σε ορισμένα σημεία. Αλλά λατρεύω, ας πούμε, την... Είναι Κυπρία? Όχι, είναι δασκάλα και είναι ελλαδίτισσα. Mm-hmm. Και χαίρομαι όμως που είναι μαζί μου. Αυτή, ας πούμε, πώς ξεχωρίσατε? Μου είπατε πριν ότι ένα θέμα ήταν ότι βλέπαν τον Βιολάρη και όχι τον Μιχάλη. Ναι. Φαντάζομαι τώρα που τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πολύ. Νιώθετε ότι βλέπει τον Μιχάλη? Ναι. Τώρα, ας πούμε, εξέλιπε εκείνη η κουστοδία που δημιουργείται μόνη της. Mm-hmm. Και τη βλέπουμε πάντα, ας πούμε, να υπάρχει μια αυλή. Δεν έχετε ανασφάλεια με μια μικρότερη γυναίκα? Υπάρχει η ανασφάλεια, αλλά κάποια στιγμή λες, παιδιά, εγώ το ζω αυτό το πράγμα και όπου πάει. Όμως το ζω. Αυτό είναι ωραίο να το ζεις. Γιατί να το αρνηθείς? Αυτό κατάλαβα ότι είναι ένα μότο της ζωής σας. Το να ζείτε τη στιγμή και όπου πάει. Ναι, και μακάρι να έχει διάρκεια αυτή τη στιγμή. Σας είχα πιο συντηρητικό, να σας πω την αλήθεια. Ναι, και με τα γυαλιά φαίνομαι έτσι πιο συντηρητικός, έχετε δίκιο. Αλλά βλέπω ότι δεν όχι, είστε. Όχι, ποτέ δεν ήμουνα. Ποτέ δεν ήμουνα. Παρόλο ότι ήμουνα κοντά στην εκκλησία, τα άδικα πάντα και στην εκκλησία τα έλεγα στον πατέρα μου. Έχετε ζήσει την Κύπρο από την Αγγλοκρατία, στην Ανεξαρτησία, Μακάριος, πραξικόπημα, εισβολή. Τις καλές εποχές, τις δεκαετίες του 80-90, της ευμάρειας, της οικονομικής κρίσης. Τι σας απογοητεύει, τι σας στενοχωρεί από την Κύπρο σήμερα? Τα τελευταία χρόνια απογοητεύομαι διότι εμφανίζεται μια τεράστια σαπίλα η οποία χαρακτήριζε, νόμιζα εγώ ότι χαρακτήριζε τον ελλαδικό χώρο και τώρα πάω συχνά στην Κύπρο γιατί είπαμε ότι έχουμε εκδηλώσεις ωραίες, γίνονται πράγματα ωραία τώρα, έχει μουσικούς αξιόλογους η Κύπρος. Mm-hmm. Λοιπόν, και βλέπω ότι αντιγράφει η Κύπρος σε ευτέλεια την βουλή, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων τη ζωή των πολιτικών του ελλαδικού χώρου. Αυτό με απογοητεύει όταν βλέπω να υπάρχει ένας δήμαρχος στην Κύπρο και να είναι στη φυλακή, όταν υπάρχει ένας τέος υπουργός της Κύπρου και να έχει περάσει από τη φυλακή. Αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, είναι εκείνα που με κάνουν να νευριάζω και να λέω πράγματα που δεν πρέπει. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα για την Κύπρο. Τι σας έχει εκνευρίσει, ας πούμε,
την τελευταία φορά που εκνευριστήκατε με κάτι που αφορούσε στην Κύπρο. Ναι. Ο χρηματισμός κάποιων ανθρώπων, mm-hmm. οι οποίοι είναι κρατική λειτουργή. Και το μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές, δεν είναι ας πούμε αρβίλα. Μαθαίνουμε ότι χρηματίζονται άνθρωποι. Χτίζουν ξενοδοχεία ή έναν όροφο που δεν δικαιούνται και επειδή είναι υπουργοί, φτιάχνουν τον όροφο και θέλουν να, ο λαός ας πούμε να μην λέει τίποτα, να μην λέει καμία κουβέντα. Αυτό δεν είναι ωραίο για την Κύπρο τουλάχιστον, γιατί η Κύπρος θεωρώ ότι είναι μια αγωνιζόμενη, ένα αγωνιζόμενο νησί από τα μικρά μου χρόνια. Δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμη. Έχουν θυσιαστεί οι άνθρωποι αυτοί που γνωρίζουμε και κινδυνεύουμε να τους πούμε ότι πήγε στράφη η θυσία τους. Λυπάμαι που το λέω. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν αισθάνονται τίποτα, κοιμούνται το βράδυ ήσυχοι και έχουν κάνει αυτές τις ατασταλίες. Αυτό είναι που δεν μπορώ. Όταν λέτε πήγε στράφη η θυσία τους, θεωρείτε δηλαδή ότι ο Αυξεντίου και ο Παλικαρίδης, αν έβλεπαν ή αν βλέπουν, δεν θα τους αρέσει αυτό που οπουδήποτε βλέπουν. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήταν τόσο αγνοί, ιδιαίτερα ο Αυξεντίου με τον Παλικαρίδη και όχι μόνο, δηλαδή πρέπει να θυμηθούμε και άλλα ονόματα παιδιών οι οποίοι αγαπούσαν τόσο πολύ την Ελλάδα που έχουν σκοτωθεί από τους Εγγλέζους για την Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή δεν δικαιωθήκαμε. Δεν λέω ότι δεν έγινε η Ένωση. Όμως απλά δεν είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή ξαφνικά η Κύπρος εδώ και το 2016 στρατοκρατείται από την Τουρκία και εφησυχάζουμε εμείς. Και αντί να αρνηθούμε να πάμε στα κατεχόμενα, πάμε και παίζουμε στο καζίνο, πάμε δίνουμε χρήματα ας πούμε στην αντίπερα όχθη. Και αυτό το πράγμα με απογοητεύει. Έχετε πάει στα κατεχόμενα για να δείτε. Ενσυνείδητα όχι, δεν θέλω να πάω. Mm-hmm. Γιατί με ενοχλεί να πληρώσω έστω και την ασφάλεια του αυτοκινήτου για να πάω. Δεν ξέρω, είναι κακό αυτό. Δεν ξέρω. Σε σχέση με τις προσπάθειες για λύση, πώς το βλέπετε με τις διαπραγματεύσεις? Μ' αρέσει να γίνει προσπάθεια προς λύση, γιατί εντάξει, θα φύγουμε και δεν θα λυθεί το Κυπριακό. Mm. Όμως το θέμα είναι πώς θα λυθεί. Πρέπει να είναι ενήμερος ο Κυπριακός λαός με καθαρότερες απόψεις, δηλαδή να φαίνονται οι απόψεις, να μην είναι μυστικά, να τις μαθαίνουμε και να πηγαίνουμε να λέμε την άποψή μας ως Κύπροι. Είχατε λεφτά στην Κύπρο και κουρευτήκατε? Κάποια στιγμή με λίγα χρηματάκια που είχα έτυχε να είναι το επιτόκιο κάπως καλύτερο στον ελλαδικό χώρο σε μια τράπεζα εδώ και έτυχε να το κάνω γιατί άρχισαν να πλησιάζουν τα χρόνια στα 65 μου χρόνια που θα έπαιρνα μια σύνταξη τιμητική που την πήρα. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν τα φέραμε με έναν νόμιμο τρόπο εδώ και μετά από μερικές μέρες έγινε αυτό το... Τυχερός δηλαδή. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός, ενώ με την Κωνσταντίνα που καμιά φορά μιλάμε, την τραγουδίστρια, υπέστη νομίζω έτσι ένα φοβερό κούρεμα. Ναι, ακριβώς. Πούλησε το σπίτι της και έβαλε τα λεφτά κάτω και κουρεύτηκε. Ναι. Εκεί τη λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να αντικαταστήσεις όλα αυτά τα πράγματα. Δεν νιώσατε ποτέ την ανάγκη να μετακομίσετε πίσω στην Κύπρο μόνιμα? Το σκέφτηκα. Αλλά εν τέλει πηγαίνοντας κάτω να κάνω μια πρόβα να δω αν μπορώ να ζήσω, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Γιατί κακά τα ψέματα το χιούμορ της Κύπρου είναι διαφορετικό από το χιούμορ που μάθαμε τόσα χρόνια εδώ. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Μετά από χρόνια η υγρασία της Λεμεσού ή της Λάρνακας αρχίζει να με ενοχλεί. Ενώ τότε δεν με ενοχλούσε ότι, γιατί ήμουν νέος. Ενώ τώρα με ενοχλεί που πάω. Και έτσι ο τρόπος ζωής, ας πούμε, στην Κύπρο μου λείπει πολύ το θέατρο. Εγώ τώρα, ας πούμε, πέρσι είδα 45 παραστάσεις. Α, είστε θεατρόφιλο, δηλαδή. Ναι, πολύ. Έχουμε ακόμα θέμα στον πολιτισμό στην Κύπρο? Το θέμα είναι ότι τα νέα παιδιά, βλέπω, δουλεύουν πολύ, δουλεύουν με πτυχία, έχουν σπουδάσει. Είναι πολύ διαφορετικά από τα παλιά μας, από τους παλιούς μας φίλους, mm-hmm. έτσι, από τον Μουστάκα που έφυγε κλπ. Από τον Λούρα το χαρισματικό, από τα παιδιά αυτά τα παλιά, έτσι. Τα παιδιά αυτά τώρα έχουν βγάλει σχολές έξω και πάνε και σκηνοθετούν και κάνουν πράγματα, κάνουν δυνατά πράγματα. Όμως πρέπει να πω ότι το επίπεδο εδώ, ο πύχης ας πούμε, του θεάτρου, ο πύχης ας πούμε, της έκφρασης του λόγου και γενικά τα ρεπερτόρια εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ψηλά.
Ποια είναι η άποψή σας για την διαδεδομένη, κυρίαρχη πλέον, τάση στην κυπριακή τηλεόραση και στο ραδιόφωνο στο να χρησιμοποιούμε την κυπριακή διάλεκτο? Ναι. Θεωρώ ότι για ένα πράγμα να γίνεται, ας πούμε, στην κυπριακή διάλεκτο, είναι ωραίο να μας φέρνει στις ρίζες μας κλπ. Mm. Αλλά γίνεται τόσο πολύ έντονα και τόσο πολύ αβίαστα και δεν είναι και τόσο πιστά τα πράγματα που γίνονται, γιατί εγώ έζησα τον Κώστα Μόντι, ο οποίος έγραψε με πίεση κατά κάποιον τρόπο του Κώστα Γερουσόπουλου, έγραψε μία κωμωδία του Αριστοφάνη στην κυπριακή διάλεκτο, την οποία ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να έχεις στοιχεία ωραία για να γράψεις, πρέπει να έχεις ζήσει για να γράψεις την κυπριακή διάλεκτο, ενώ γίνεται κατά κόρον, όπως γίνεται η αντιγραφή των Σαββάτων, τα Σάββατα δηλαδή που γίνονται εδώ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Πάμε κάτω, γίνεται το ίδιο πράγμα και γίνεται κακέχτυπο. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνεται σωστά για να... έτσι. Επομένως, πιστεύω ότι ναι, στην κυπριακή διάλεκτο, ρε παιδί μου, αλλά να μην γίνεται κατά κόρον συνέχεια και πολύ κατάχρηση, ας πούμε, της κυπριακής διαλέκτου. Ψηφίζετε στην Κύπρο? Θα πρέπει τώρα να ξεκινήσω με την πρεσβεία, γιατί θα κάνω τα αυτά που πρέπει για να μπορούμε να ψηφίζουμε στην πρεσβεία. Έχετε δηλαδή εκλογικό βιβλιάριο κυπριακό, θα μπορούσατε να ψηφίσετε αν θέλετε? Δεν έχω εκλογικό βιβλιάριο, αλλά ο λόγος είναι γιατί πρέπει να μείνεις 6 μήνες στην Κύπρο για να μπορείς να ψηφίσεις. Τώρα λοιπόν με την πρεσβεία θα κάνω τα πάντα για να έχω λόγο. Άρα ψηφίζετε στην... Ελλάδα. Βέβαια, ναι, ναι. Έχετε και ελληνική υπηκότητα. Βέβαια. Ελλαδική. Ελλαδική. Το διαβατήριο της Ελλάδας. Το διαβατήριο και ταυτότητα ελληνική, αλλά συνάμα έχω και την ταυτότητα την κυπριακή. Μάλιστα. Με τους πολιτικούς στην Κύπρο, ποιες σχέσεις είχατε ή έχετε, ποιοι ήταν πιο κοντά σε εσάς, είχατε φιλίες? Η φιλία μου με τον Μανώλη τον Χριστοφίδη ξεκίνησε από το οικοτροφείο της Κηφισιάς. Μανώλης ο Χριστοφίδης που έφυγε. Είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος, χαρισματικός, δικηγόρος κλπ. Και όταν έγινε υπουργός ήμουν δίπλα του, κάναμε πράγματα, με έστειλε στην Αυστραλία για να τραγουδήσω. Μετά τον Μακάριο, που είχα με πολύ καλή επαφή και οικογενειακή, λιγότερο γνώρισα τον Κυπριανού, ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα ζήτησε να με ακούσει και τότε τραγουδούσα σε ένα μαγαζί που δεν έπρεπε να έρθει. Αλλά έμενε στο σπίτι του κυρίου Χατζιωάννου, ήταν οι φίλοι του, ήταν οι φίλοι του, και του λέει, ο Βιολάρης πού είναι, κουμπάρα, του λέει, είναι εκεί. Και του λέει, θέλω να πάω να ακούσω το χαλάλι του. Λοιπόν, και ήρθε, βέβαια από τις 7 η ώρα ήρθαν τα σκυλιά, η ασφάλεια, αυτά, και κατά τις 12 μία που πήγα μου λέει, ο δικός σου είναι μέσα. Ποιος δικός μου, ρε παιδιά? Λέει, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι μέσα και σε περιμένει. Και αισθάνθηκα ότι σε αυτό το χώρο που ήταν βαρύ το μαγαζί δεν θα μου άρεσε να ήταν. Όμως πήγα και έκανα τα πράγματα έτσι πιο ευχάριστα. Τους είπα, ας πούμε, εκεί ότι ρε παιδιά, ο πρόεδρος είναι, μην κάνουμε αυτό, μην κάνουμε εκείνο. Ήταν μπουζούκια δηλαδή? Ναι, ήταν βαριά μπουζούκια. Γιατί κάποια στιγμή έκανα. Σκυλάδικο που λέμε. Ήταν της εποχής εκείνης το σκυλάδικο, ναι. Το θεωρούσα εγώ ότι ήταν πανεπιστήμιο, γιατί μάθαινες πράγματα τότε. Αχα. Σε σχέση με σήμερα δεν είναι καθόλου το ίδιο. Τότε παίζαν αξιόλογοι μουσικοί και αξιόλογοι τραγουδιστές. Με ποιος ήσασταν? Ήταν ο Γαβαλάς, η Ρία Κούρτη, ο Γερολυμάτος, μπαλέτο Τάκης Σαγιόρ κλπ. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Παρ' όλα αυτά νιώθατε άσχημα. Ναι. Δεν ήταν ο χώρος μου. Αλλά ήθελα να έχω κάποια χρηματάκια, να έχω ένα καθαρό σπίτι, να έχω μια καθαρίστρια να καθαρίζει το σπίτι. Δηλαδή ήθελα να ήμουνα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να ήμουνα. Να έχετε την άνεσή σας. Την άνεσή μου. Με Γλάφκο Κληρίδη, Τάσο Παπαδόπουλο, πώς ήσασταν? Ο Γλάφκος ο Κληρίδης ήταν κοντά μου, ήταν πολύ κοντά μου και μάλιστα εκεί που τον ήθελα ήρθε και μάλιστα ήρθε με τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν ήμουνα στον Γκριόν, στο Κεφαλάρι. Και μάλιστα είπε και ένα τραγούδι κριτικό, το οποίο άκουσα ότι του άρεσε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Πότε θα κάνει Ξαστεριά. Εσείς το είπατε? Ήθελε να το πει εκείνος και του πήγαμε το μικρόφωνο και τραγούδησε. Εγώ βέβαια του είπα τα δικά μου τα κυπριακά και μάλιστα παράγγελε τα δικά μου και τα ήξερε. Ήξερε όλους τους στίχους.
Επίσης έπινε πολύ ζυβανία. Έπινε πολύ ζυβανία και επειδή εκεί δεν είχαμε, πήγαμε από κάποιο μαγαζιά και του φέραμε ρακί. Και ήταν ένας ευχάριστος γλεντζές που μου άρεσε πολύ να τον έχω φίλο. Όπως όμως πρέπει να σας πω, συγγνώμη που δεν με ρωτήσατε. Ό,τι θέλετε. Όταν γνώρισα τον νυν Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε πολύ η παρέα του. Πού τον γνωρίσατε? Έκλεισα ραντεβού μαζί του από την Αθήνα για να πάω να του ζητήσω κάποια χρήματα για να κάνουμε συναυλίες τα τραγούδια του Αγώνα. Και είχα μια ιδέα να είναι πίσω η εκκλησία, όπως τότε ως κρυφός κολλιό η εκκλησία, ξέρετε, με αυτό το σκεπτικό. Αλλά τον έπιασα σε μια εποχή που η κρίση, το κούρεμα ήταν έντονο και στην εκκλησία και μου είπε ότι δεν είχαμε. Δεν έχουμε χρήματα για να χορηγήσουμε τις συναυλίες. Ήμουνα με τον Πανίκο του Χατζηχαμπή, τον κοινοτάρχη της Ερήμης, και με τον Άδμητο τον Πιτσιλίδη, ο οποίος είναι συνεργάτης μου 15 χρόνια. Είμαστε οι τρεις. Αφού λοιπόν δεν υπήρχαν χρήματα, αρχίσαμε να περνάμε καλά εκείνο το βράδυ. Δηλαδή με τα καλαμπούρια, με τα αυτά, και μου άρεσε πάρα πολύ ως άνθρωπος. Έχει πολύ μεγάλο παρείστικο χαρακτήρα, έτσι. Τα χρήματα δεν τα πήρατε όμως τελικά. Δεν τα πήραμε και δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξεφύγατε ποτέ, δεν είχατε πάθει. Τώρα με προκαλείτε να πω. Πάθη εννοώ. Ναι, γενικότερα. Με προκαλείτε να πω ότι ξεκίνησα με το ουίσκι για να μου προσφέρει εκείνη την ευεξία που θέλει ένας τραγουδιστής να εξισωθεί με το κοινό το οποίο έρχεται, έχει περάσει τον καφέ, τον ήπια και είναι στο ουίσκι. Εγώ δεν μπορούσα ξενέρωτο να τραγουδήσω. Α, χρειάζεται η ευεξία. Εγώ λοιπόν ήθελα να γίνω, ας πούμε, κεφάτος, να κάνω κέφι μέσω του ουίσκι. Το ευτύχημα είναι ότι έμεινα από τότε που ξεκίνησα μέχρι σήμερα με τα 2-3 ουίσκι που θα πιω. Αυτό είναι ένα πάθος. Τζόγος. Όχι, δεν μου άρεσε ποτέ. Αλλά ένα πάθος που είχα, ας πούμε, ήταν η έλλειψη του γυναικείου στοιχείου στην Κύπρο, στο χωριό μου κλπ. Και όταν ήρθα στην Αθήνα και έγινα γνωστός, λόγω του τραγουδιού, το πάθος μου ήταν, στεναχώρησα πολλές κυρίες οι οποίες, ας πούμε, μου κάνανε την τιμή να είναι μαζί μου και δεν παντρεύτηκα. Δηλαδή στεναχώρησα κάποιες κυρίες που συνέζησα μαζί τους. Ο μεγαλύτερος σας έρωτας πότε υπήρξε, θα λέγατε? Όριμος, στον Κριγιόν, ήμουνα γύρω στα 40 τόσο, εμφανίζεται μια κοπέλα που στη ζωή μου ολόκληρη αυτή θα ήθελα να παντρευτώ. Ήταν όριμη, ήταν 33 στα 35, εγώ ήμουν λίγο πιο μεγάλος. Θεωρώ ότι αυτή η γνωριμία ήταν αξεπέραστη, δεν έχει περάσει μέχρι σήμερα που μιλάμε. Όμως δεν έγινε για λόγους κοινωνικούς, για λόγους πολλά χρήματα οι γονείς κλπ. Πού να βάλουμε τον τραγουδιστάκο τώρα μέσα στο σπίτι μας. Δεν ήταν όπως σήμερα τα πράγματα, όπου ο Νίνο παντρεύεται μια εφοπλίστρια, μια κόρη ενός μιας οικογένειας τεράστιας. Ο άλλος τραγουδιστής παντρεύεται μια άλλη. Δεν ήταν έτσι τότε τα πράγματα. Ήταν πιο διαχωρισμένες οι κάστες. Ήταν πιο διαχωρισμένες και τότε, ας πούμε, ένας τραγουδιστής στον Μπουάτ δεν ήταν πολύ γνωστός σε κάποια πλούσια οικογένεια, γιατί δεν ασχολιόντουσαν με εμάς. Πηγαίνετε σήμερα, περνάτε από την πλάκα. Και όταν το κάνετε, πώς νιώθετε? Περνάω και τραγουδάω. Ναι. Ναι. Και όταν, αν γίνουμε φίλοι, ας πούμε, που θα γίνουμε στο Facebook, θα δείτε ότι όσες φορές, τέλος πάντων, έχω την ευκαιρία, θα είμαι σε μία μπουάτη, η οποία δεν είναι άσχημο να την πούμε. Είναι η Απανεμιά, η οποία εξακολουθεί και είναι η μοναδική η οποία παράγει αυτό το καλό τραγούδι και εκεί θέλω να είμαι. Δεν σας φόβιζε ποτέ το να γίνετε cult, να είναι γραφικό αυτό που κάνετε λόγω της εποχής που αλλάζει? Έλα όμως που είναι γεμάτο κάθε φορά που τραγουδάμε, αυτό είναι που σε κάνει, να, όπως είπαμε και πριν. Αν καμιά φορά έρθετε, έτσι, σας βοηθήσει έτσι, ο χρόνος και είναι πολύτιμος για σας γιατί έρχεστε από Κύπρο και σας βοηθήσει να έρθετε, θα δείτε ένα 70% νέους ανθρώπους και τους ρωτάς ποιος σας έφερε εδώ, ποιος είναι, τι γίνεται. Και ξεκινάνε να σου λένε για τους γονείς. Και βέβαια είχα και πολλά πράγματα με βαρύγδουπο εισαγγελέα,
ο οποίος πήγα για κακούργημα. Γιατί? Γιατί. Διότι νομίζει κάποιος ότι σκότωσα κανέναν, ας πούμε, αλλά όταν είχα πάρει ένα σπίτι, ας πούμε, εκτός σχεδίου, είχε πέφκα μέσα και κατηγορήθηκα ότι εκχέρσωσα. Αυτό είναι κακούργημα. Και πάμε στον Βαρύδουπο εισαγγελέα, ο οποίος είναι στο 10 κτίριο και λέει, τι σας κάνανε, κύριε, σας κατηγορούν αυτό και εκείνο. Και για δύο λεφτά μιλήσαμε για το θέμα. Και μετά άρχισε να μου λέει ότι τα παιδιά μου εξοκύλουν, επτά, έχω δύο παιδιά, ακούνε μία μουσική παράξενη και όμως, κύριε Βιολάρη, κάποια στιγμή ακούω στο σπίτι μου Πουλόπουλο. Κοιτάζω, κατεβαίνω κάτω, ανοίξαν τη βιβλιοθήκη μου και πήραν τον Πουλόπουλο, εσάς, την Κομιώτη. Και έκτοτε. Τη δισκοθήκη. Τη δισκοθήκη του πατέρα. Ναι. Ο οποίος, όταν ήμουν στην Μπουάτ Παράγκα, ήταν από τους λάτρες του τραγουδιού και ερχόταν τότε και το συνάντησα εκεί. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, για μένα ήταν. Του είπα, μπορώ να σας φίξω το χέρι, γιατί δεν είναι εύκολο να μιλήσεις με τον εισαγγελέα κλπ. Αλλά ήταν έτσι η κατάσταση. Θέλω να σας φίξω το χέρι, του λέω, και να σας πω ότι ό,τι έκβαση και να έχει δίκη αυτή, εγώ λατρεύω αυτή τη στάση που είχατε, του λέω, απέναντί μου κλπ. Και φεύγοντας, τέλος πάντων, είπαμε ότι την κερδίσαμε τη δίκη, όχι γιατί μας έκανε χάρη, αλλά γιατί είδε το όνομά μου και πήρε το φάκελο και το μελέτησε. Νιώσατε ποτέ ξένος στην Ελλάδα? Όχι. Με αγκάλιασαν, με αγάπησαν. Δεν έδωσα κανένα σημείο, τέλος πάντων, που να τους θίξω. Εκφύσεως είμαι ευγενής, εκφύσεως αγαπάω, ας πούμε, τους ανθρώπους, αγαπάω τον κόσμο, αγαπάω τα σκυλάκια. Και έτσι νομίζω δεν έδωσα δείγματα τέτοια. Όμως πιστεύω ότι καλά κάνανε οι άνθρωποι, γιατί και εγώ τους συμπεριφέρθηκα, τους αγάπησα, με ανέδειξαν, τους έκανα παρέα, τέλος πάντων, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Σας προτείνανε ποτέ να απολυτευτείτε στην Κύπρο? Ναι, ναι. Στην Κύπρο? Ναι, ναι. Πότε και ήταν ήμουνα αυτό? Εδώ με τον Γεωργή, με κάλεσε από την Ερυθρέα που μένω, με κάλεσε στην πρεσβεία, μου λέει, η κυβέρνηση του Τάσου Παπαδόπουλου θέλει να σε αξιοποιήσει. Του λέω, δεν έχω σχέση με την πολιτική, μα μου λέει, θα είναι για τα πολιτιστικά το να τ' άλλο. Αν θυμάστε τότε, ήταν κάποια μόδα ότι θέλουμε και ένα πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό να το βάλουμε στο καλλιτεχνικό. Και ήταν τότε. Σε ψηφοδέλτιο όμως, σε βουλευτικές εκλογές ή σε κάποια άλλη θέση? Νομίζω στο ψηφοδέλτιο, γιατί ήταν έτσι της μόδας, να πω, δεν ξέρω. Είχαν και τα άλλα κόμματα. Όταν πήγα λοιπόν εκεί, λέει ο Μιχάλης είναι εντάξει, με έπεισε ο Γεωργής, ήταν πρέσβης, φίλος μου. Και με έπεισε και λέω, θα έρθω, αλλά μην με βάλετε πουθενά, του λέω, για πολιτικά, θέλω πολιτιστικά. Και εν τέλει δεν τελεσφόρησε, ας πούμε, κάποια στιγμή αυτό, δεν προχώρησε. Ναι. Και δεν ρώτησα γιατί. Λίγο περίεργη και έτσι, πώς να το πω, μακάβρια η ερώτηση, αλλά πού θα θέλατε να τελειώσει η ζωή σας, στην Κύπρο ή στην Ελλάδα? Παράλληλα. Πώς γίνεται? Να σας πω, δηλαδή δεν μπορώ να κατοικήσω τώρα στην Κύπρο. Ναι. Όμως, οι αναμνήσεις μου εμένα είναι κυπριακές. Η γλώσσα μου, ας πούμε, είναι έντονη μέσα μου. Ο τάφος της μητέρας μου, ας πούμε, είναι ένα σημαντικό στοιχείο που δεν μπορεί να με φέρει πίσω. Θα με πάει εκεί. Τα παιδικά μου χρόνια, το χωριό μου. Πήγα στο χωριό μου και συγκινηθήκαμε όλοι, έτσι, όλοι που βρεθήκαμε. Όμως, είναι εδώ. Κυρίως που εδώ μεγάλωσα, εγώ αντρώθηκα, εδώ αγάπησα, εδώ ερωτεύτηκα, εδώ έκανα δουλειά. Και έτσι είναι και τα δύο. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω, ελλαδικός χώρος θεωρώ. Ελλαδικός χώρος είναι η Κύπρος και Ελλάδα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν το ξεχωρίζω εγώ αυτό το πράγμα. Και πώς είναι η ζωή σας σήμερα και η καθημερινότητά σας? Είναι ήσυχη. Έχω μετά τη σύνταξή μου, μετά τα 65, έμαθα πόσο κάνει το ψωμί, πόσο κάνει η ντομάτα, ένα κιλό ντομάτες, πόσο κάνει η βενζίνη, ας πούμε, να γεμίσουμε το αυτοκίνητό μας, ενώ παλιά θυμόμουν δεν υπήρχε χρόνος, γέμισε το, εντάξει. Σπατάλη, πράγματα, γιατί δουλεύαμε 6-7 μέρες τη βδομάδα. Κάναμε γιατί αίτηση. Γιατί είπατε για μειωμένη σύνταξη, δεν συμπληρώθηκαν ως φιλόλογος τα χρόνια σας? Ένα χρόνο δούλεψα ως φιλόλογος. Α, και μετά συνέβησαν κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν.
Ναι. Στο Υπουργείο και δεν συνέχισα. Και άρα τι σύνταξη? Δεν είχα ΙΚΑ, ας πούμε. Η σύνταξή μου λοιπόν είναι ότι εδώ στην Ελλάδα θεώρησαν ότι έχω προσφέρει στον πολιτισμό και υπάρχει ένας κωδικός που δίνει σύνταξη τιμητική σε αυτούς που έχουν προσφέρει, εικαστικοί, τραγουδιστές. Την οποία την κόψανε, περικόψανε. Δυστυχώς, το τελευταίο καιρό. Προχθές, ας πούμε, η τελευταία μας. Πάντων, το ποσό που πήραμε στην τράπεζα ήταν μειωμένο κατά. Ήταν 824 ξεκίνησε. Και ενώ είπανε ότι δεν θα βάλουμε χέρι στις συντάξεις κάτω των 1000, βάλανε χέρι και στα 824, τα οποία γίναν 692. Και πώς περνάτε, πώς διαπορίζεστε με αυτά τα, με αυτό το λίγο ποσό? Ευτυχώς έκανα στη ζωή μου κάποια πράγματα, όπως παράδειγμα, ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά. Α, ασχολείστε με τα φωτοβολταϊκά. Όχι, έβαλα, ας πούμε, μία μονάδα. Ναι. Έτσι, κάποτε. Και ευτυχώς που την έβαλα τη μονάδα αυτή, γιατί τώρα μου δίνει ο ήλιος, μου δίνει κάποια πράγματα και ζω. Από Κύπρο δεν έχετε κάποια έτσι αναγνώριση, κάποια έτσι? Υπήρχε μία μικρή σύνταξη πράγματι στην Κύπρο, η οποία ήταν 2.600 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, χοντρικά, ήταν 200 ευρώ το μήνα, 200 επί 12. Όμως κάποια στιγμή κόπηκε αυτή η σύνταξη, αν θεωρηθεί τιμητική σύνταξη. Mm-hmm. Πράγματι, κόπηκε και δεν επανήλθε μέχρι σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Κύριε Βιολάρη, σας ευχαριστώ πολύ για το απόψινό μας τετατέτ. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά. Απήλαυσα όλα αυτά που μας είπατε. Αντιπροσωπεύετε μία εποχή και μνήμες που ξυπνούσε πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα στις ερωτήσεις που κάνατε, γιατί καμιά φορά πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι είναι σε μια τετ-α-τετ προφίλ συνέντευξη. Ναι. Θα ήθελα όμως έτσι, αν θέλετε κι εσείς, να τελειώσουμε ακαπέλα. Ναι, με κάποιο από τα τραγούδια σας που θέλετε εσείς. Κλείνετε 50 χρόνια, κλείσατε 50 χρόνια ήδη στο τραγούδι. Για να τελειώσουμε όμως μαζί σας, θα πρέπει εγώ πρώτα να ευχαριστήσω για να κάνουμε έτσι το fade out μαζί σας. Το ξενοδοχείο King George που μας φιλοξένησε στο Σύνταγμα στην Αθήνα, το ταξιδιωτικό γραφείο Xenos Travel, για τη βοήθεια του στην πραγματοποίηση της αποψινής εκπομπής, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Τελειώνουμε με Μιχάλη Βιολάρη, ακαπέλα. Πρέπει να πω το τραγούδι που έγραψα το 65. Τσιν το μιτσιν το τρίματον, τα μελισσά τα μάδικα, με στο χακί στραφτοκόπουν, αξίζουσι παλάδικα. Για την καρδιά και την αγκάλιν σου, μα τον Θεό ούλα χαλάλιν σου.